καλούνται με ένα rotation που έχουμε εμείς 8 άτομα να παίξουν 10 παιχνίδια σε 14 μέρες, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια από τα παιδιά. Παίζουμε με τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και για την Ελευθερούπολη είναι πολύ μεγάλη η τιμή που είμαστε εδώ και μόνο που είμαστε εδώ. Καλώς ή κακώς, η Ελευθερούπολη και το Ηράκλειο είναι δύο επαρχιακές ομάδες. Έχουν περιορισμένο υλικό σε σχέση με τις άλλες από πάνω. Συγκεκριμένα σε εσάς, τρεις παίκτες μπορούν να πέσουν σε υψηλό επίπεδο. Πείτε μας τη γνώμη σας. Εμείς είχαμε αυτά τα παιδιά, εγώ τα έχω από 12 χρονών. Είχαμε μια καλή φουρνιά. Όπως το είπατε και εσείς, τρεις παίκτες μπορούν να πέσουν σε υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι το rotation είναι μικρό. Είναι 7 παιχτών. Ξέρετε, πολύ σωστά το είπατε και εσείς, ότι είναι επαρχιακές πόλεις και δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέγουμε παίκτες όπως θέλουμε. Αλλά αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να δουλεύουμε. Γι' αυτό και φέτος θέλω να αναφέρω ότι και η αντρική μας ομάδα βγαίνει στην Β' Εθνική και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί είμαστε ένας μικρός δήμος 6.000 κατοίκων δίπλα στην Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά που θα φύγουν από το εθνικό θα συνεχίσει το πλάνο να πάνε στην αντρική ομάδα. Και οι τρεις παίκτες που είπαμε ότι μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο παίζουν τουλάχιστον 30 λεπτά στην αντρική ομάδα φέτος. Που η ομάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και βγήκε. Κάναμε ένα μοντέλο το οποίο είχαμε 6 παίκτες καλούς και τους παντρέψαμε εντός εισαγωγικών με τους μικρούς μας έφηβους και καταφέραμε να βγούμε και στην Β' Εθνική. Ωραία. Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ που προσφέρατε με επίπεδο. Και συγχαρητήρια και στην Κρήτη για την διοργάνωση η οποία πιστεύω ότι ήταν. Άγγιξε το τέλειο, αν και δεν έχω πάει σε άλλη διοργάνωση, αλλά εμένα μου άρεσαν όλα.